Βρίσκομαι εδώ στο περίπτερο του Book and Art, της αγαπημένης μας Βάλιας Μπαρμπατιώτη. Σήμερα έχω τις υπογραφές του τρίτου μου βιβλίου, της Ρογμής. Είμαι πολύ χαρούμενη για όλον αυτό το θεσμό που ξεκίνησε από το Δήμο Μυτιλίνης. Εύχομαι να καθιερωθεί και κάθε χρόνο να έχουμε έτσι, εκθέσεις βιβλίου που θα παίρνουν έτσι, θα λαμβάνουν χώρα εδώ στη Μυτιλίνη. Ήταν κάτι που μας έλειπε. Εγώ σαν επισκέπτρια έχω επισκεφθεί και τα περίπτερα, έχω μιλήσει και με κόσμο, είναι κάτι που άρεσε σε όλους. Και πολύ θα χαρώ να, και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια να συνεχιστεί και να είμαστε πάλι εδώ. Η Ρογμή είναι το τρίτο μου βιβλίο στη σειρά. Ακολουθεί το Άσπρο Φόρεμα της Θάλασσας και το Κάτω από το Φως του Αποσπερίτη. Το πρώτο είχε κυκλοφορήσει το 2015 και το δεύτερο το 2017. Τώρα το Νοέμβριο του προηγούμενου χρόνου κυκλοφόρησε το τρίτο βιβλίο Ρογμή. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τη δύναμη του μυαλού και του υποσυνειδήτου. Το υποσυνείδητο, αυτή η μικρή αποθηκούλα του μυαλού μας που εκεί πέρα πετάμε ουσιαστικά ότι δεν θέλουμε να θυμόμαστε, ότι μας πληγώνει, ότι μας δημιουργεί έτσι μαυρίλα στη ψυχή. Κρατάει δηλαδή αυτή η μικρή αποθηκούλα ότι δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Η ζωή, η ηρωίδα του μυθιστορήματος είναι μια κοπέλα η οποία ζει έναν πολύ άσχημο εφιάλτη, ο οποίος είναι επαναλαμβανόμενος, επηρεάζει όλη της τη ζωή. Και έτσι αποφασίζει να επισκεφτεί ψυχοϋπνοθεραπευτή, προσπαθώντας μέσω της ύπνωσης να καταλάβει για ποιο λόγο ή ποια είναι τα αίτια αυτά που δημιουργούν αυτό τον εφιάλτη. Μέσω της ύπνωσης θα βρει λόγους που θα μπορούσαν να τον δημιουργούν, αλλά ωστόσο, επειδή το βιβλίο είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι του μυαλού, μας πάει κάπου αλλού. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω γιατί θα αποκαλύψω και το τέλος του βιβλίου, αλλά ουσιαστικά αυτό που έχω καταλήξει εγώ μέσα από τα βιβλία τα οποία έχω διαβάσει για να γράψω αυτό το βιβλίο και μέσα από ειδικούς που έχω έρθει σε επαφή, είναι ότι το μυαλό έχει απίστευτη δύναμη και ότι ακόμη και οι επιστήμονες σε κάποιες φάσεις που ζουν οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξέρουν τι και πώς λειτουργεί το μυαλό. Οπότε όλο αυτό μου έδωσε και το έναυσμα να ξεκινήσω και να φλέξω όλη αυτή την ιστορία. Η αγάπη για τη συγγραφή νομίζω είναι μια συνήθεια περισσότερο, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά το γυμνάσιο. Επειδή γενικότερα ήμουν ένα κλειστό παιδί και νομίζω ότι αυτό λένε και οι περισσότεροι συγγραφείς. Γενικώς οι συγγραφείς είναι κλειστά άτομα τα οποία εξωτερικεύονται μέσω του γραπτού λόγου. Έτσι και εγώ έγραφα, γενικότερα έγραφα και από το δημοτικό, αλλά τότε δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι με βοηθούσε αυτό. Αργότερα έγινε ένας τρόπος να εξελίσσομαι κάπως. Όταν κάποια στιγμή αποφάσισα να μοιραστώ αυτά που έγραφα και με τους άλλους ανθρώπους, έστειλα ένα διήγημά μου σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό, το οποίο βραβεύτηκε κάπου εκεί Δευτέρα Λυκείου. Οπότε το είδα λιγάκι διαφορετικά. Μου άρεσε αυτό το μοίρασμα. Ένιωθα ότι και οι άλλοι που διαβάζουν αυτά που γράφουμε καταλαβαίνουν, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν και νιώθουν όπως και εγώ. Αργότερα, λίγα χρόνια μετά, συμμετείχα σε έναν πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη, όπου βραβεύτηκα πάλι. Οπότε ήταν για μένα και μια επιβεβαίωση αυτό, ότι ναι, μπορεί αυτά που γράφω να έχουν κάποια αξία, εφόσον τα διαβάζουν και άλλοι και αγγίζει και άλλους ανθρώπους. Και το 2012, στην εγκυμοσύνη μου, όταν είχα σταματήσει να εργάζομαι, αποφάσισα να γράψω το πρώτο μου βιβλίο και έτσι ξεκίνησα. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2015. Γενικότερα γράφω, μου αρέσει το γράψιμο, μου αρέσει να αξιοποιώ τον ελεύθερό μου χρόνο πάνω στο γραπτό. Τώρα θα καταλήξουν αυτά που γράφω να γίνουν βιβλία, είναι θέμα του εκδότη, θέμα συγκυριών, του πόσο καλά θα πάει και αυτό το βιβλίο, του πόσο καλά θα είναι η δική μου ψυχολογία για να το δώσω, το πόσο θα μου αρέσει όταν το ολοκληρώσω, παίζουν πολλά ρόλο. Εντάξει, θα δείξει. Εύχομαι να γίνει και το επόμενο που γράφω βιβλίο, πραγματικά. Η δική μου έτσι ευχή είναι πραγματικά αυτό να καθιερωθεί
και κάθε χρόνο να έχουμε αυτή τη μάζοξη οικογενειών, παιδιών, φίλων, γνωστών, συναδέλφων. Εγώ το βρήκα πάρα πολύ ευχάριστο, μου άρεσε πάρα πολύ και εύχομαι να συνεχιστεί και κάθε χρόνο να στείλουμε έτσι εδώ με τους εκδοτικούς και τα βιβλιοπολία αυτόν τον ωραίο χώρο.